Καλώς ήρθατε στο Dog Vlogs. Λοιπόν, είπα σήμερα να γυρίσω ένα γρήγορο βίντεο, να σας κάνω λίγο ένα update για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Όσοι με ακολουθείτε στα social, Instagram ή TikTok, θα έχετε δει ότι τον τελευταίο καιρό έχω αλλάξει το όνομά μου από το The Cycling Barber στο Dog Vlogs, όπως το είχα παλιά, και θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν ξεκίνησα το YouTube, είχα την ιδέα να το πάω λίγο πιο πολύ σε ό,τι έχει σχέση με την αγωνιστική ποδηλασία, αγώνες, προπονήσεις κτλ. Αλλά γρήγορα κατάλαβα ότι σε πολλοί κόσμο δεν αρέσει η ποδηλασία. Δυστυχώς στην Ελλάδα ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει και ασχολείται πιο πολύ με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και όχι τόσο με το ποδήλατο. Οπότε κατάλαβα ότι δεν είχε πολύ μεγάλη απήχηση αυτό στον κόσμο. Ενδιέφερε ένα πολύ μικρό κομμάτι ανθρώπων η ποδηλασία. Οπότε είπα να κάνω κάτι που επίσης αγαπώ πολύ, που είναι το car content. Όσοι με ξέρετε προσωπικά γνωρίζετε ότι αγαπώ πολύ τα αυτοκίνητα και το tuning των αυτοκινήτων. Απλά όπως έχω πει και σε παλαιότερο βίντεο, το car content στην καρδίτσα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν υπάρχουν car events, δεν υπάρχουν car meets και δεν υπάρχουν πολλά tuning αυτοκίνητα δυστυχώς στην πόλη, διότι είμαστε, όπως να το κάνουμε, είμαστε επαρχία. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, το car content ή γενικά το tuning κτλ., είναι σε μεγαλύτερες πόλεις όπου υπάρχει και μια μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο το car content στην καρδίτσα. Δηλαδή, για να πω ότι θα συνεχίσω να κάνω καθαρά μόνο car content, θα έπρεπε κάθε εβδομάδα σχεδόν να πηγαίνω και σε άλλες πόλεις, να βρίσκω αυτοκίνητα, να μιλάω με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το τομέα, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε βίντεο. Κάτι που δεν είναι εφικτό, διότι θα ξέρετε ότι έχω και ένα κατάστημα εδώ στην καρδίτσα, το οποίο δεν μου επιτρέπει να φεύγω καθημερινές να πηγαίνω να γυρίζω βίντεο. Οπότε, σκεπτόμενος το τι θα κάνω από εδώ και πέρα με το κανάλι, αποφάσισα να κάνω αυτό ουσιαστικά που έχω πολύ πάθος, που είναι το barbering. Το content που θα κάνω δηλαδή από εδώ και πέρα θα έχει να κάνει πιο πολύ με τη δουλειά μου, με το barbering, how to videos, reviews προϊόντων πάνω στο barbering κτλ. Θα ασχοληθούμε δηλαδή πιο πολύ με lifestyle vlog και barbering content. Είναι η δουλειά μου, όπως είπα, οπότε ξέρω ότι μπορώ να παράγω πολύ content για να ανεβάζω στο YouTube για να βλέπετε εσείς. Οπότε αυτή είναι η απόφαση που πήρα. Το car content δεν θα σταματήσει, τα car projects δεν θα σταματήσουν. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε αφήσει να βρούμε ζάντες για τον BMW, οπότε μόλις καταλήξω εκεί πέρα θα ανεβάσω βίντεο με τις ζάντες. Γενικά το BMW project θα το ολοκληρώσουμε στο YouTube, δεν είναι κάτι που το αφήνω στην άκρη. Απλά από εδώ και πέρα οτιδήποτε είναι σε car content θα είναι επιλεγμένο, θα είναι αυτοκίνητα που ξέρω ότι έχω άμεση πρόσβαση σε αυτά, δηλαδή τα έχουν γνωστοί μου άνθρωποι και ξέρω ότι όποτε χρειαστώ για βίντεο μπορώ να πάω να πάρω το αυτοκίνητο και να γυρίσω βίντεο. Δεν θα είναι δηλαδή αρπακόλα, δεν θα είναι απλά να γυρίσουμε ένα βίντεο, πάμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο να γυρίσουμε ένα βίντεο για να το ανεβάσουμε στο YouTube. Θα είναι αυτοκίνητα που πιστεύω ότι αξίζουν να κάνουμε βίντεο πάνω σε αυτά, και αυτοκίνητα, όπως είπα, που ξέρω ότι έχω άμεση πρόσβαση σε αυτά. Οπότε, αν σας αρέσουν αυτά που ακούσατε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι ένα follow σε μένα εδώ πέρα στο YouTube, αφήστε με ένα σχόλιο αν θέλετε, θα αφήσω από κάτω links για τα social μου, Instagram, TikTok, Facebook. Φιλιά από μένα και τα λέμε στο επόμενο. Peace!